Γιώργος Τσελίκας, λοιπόν, ο λόγος εσένα. Παιδιά, καλημέρα. Σκέψου ψηλά, ενεργειακά και αγνάτευε. Ναι. Είμαστε χαϊδάρι, ταράτσα. Γιατί είμαστε ταράτσα. Ναι, αλλιώς είναι η παροιμία, αλλά μην την πεις. Ναι, μα γι' αυτό τόσοσα. Λοιπόν, είμαστε εδώ ψηλά, στην ταράτσα, για να δείξουμε πώς μπορούμε οικονομικά τον ηλιακό θερμοσύμφωνα, έτσι, τώρα που είμαστε στον οικονομικό μαρασμό, να το σώσουμε. Να μην καίει άδικα. Βοηθάει και ο ήλιος, βέβαια. Θα μας πει εκτενέστερα ο κύριος Ανδρέας Παπαδάκης, ηλεκτρολόγος, Κατσαβιδάτος, εδώ έτοιμος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, τι πατέντα έχετε βρει? Εγώ έχω βρει μία πατέντα για τις ημέρες που δεν έχει ήλιο. Mm. Δηλαδή, μπορεί το, μέσα στο χειμώνα και 4 και 5 μέρες να μην έχουμε ήλιο. Σωστά. Και έχω φτιάξει ένα έξτρα πινακάκι, στο οποίο έχω διακόψει την παροχή του, που ανάβουμε από κάτω, ας πούμε, από το σπίτι τον ηλιακό μας. Την έχω διακόψει και έχω βάλει ένα ρελεδάκι, το οποίο με αυτό εδώ μου διαβάζει τη θερμοκρασία του νερού. Και έτσι, γυρνώντας, ας πούμε, από τη δουλειά, αν έχει συννεφιά, μπορούμε να δούμε αν έχουμε νερό μέσα στον ήλιο. Και έχω 45 βαθμούς. Και έχουμε 45 βαθμούς, φτάνει να κάνουμε μπάνιο. Είναι 38. Σαν χρονοδιακόπτης, 38 και πάλι φτάνει. Αυτό. Όχι. Όχι. Είναι, είναι αισθητήρα Wi-Fi. Είναι θερμοκρασία. Που δείχνει τη θερμοκρασία του νερού μέσα. Ναι. Ωραία, και βλέπω λοιπόν 35 βαθμούς. Τι κάνω εγώ, είμαι καθοδόν στη δουλειά. 35, παίρνουμε το κινητό, ακόμα και με δεδομένα να είμαστε. Άνοιξε, βέβαια, άνοιξε. Προϋποθέτει να έχουμε Wi-Fi σήμα στην ταράτσα με κάποιο τρόπο. Να ρωτήσουμε κάτι. Το φως το έχουμε εδώ γιατί, για να δείξει πώς ανοίγει. Γιατί δεν φαίνονται διαφορετικά πώς ανοίγει. Δηλαδή, όπου βλέπετε τώρα τη λάμπα, φανταστείτε ότι είναι η αντίσταση του κατ' ναι, 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 ναι. Λειτουργία, λειτουργία. Πάμε, κάτσε λοιπόν. Δείξει στο φάκο, στο φάκο, στην λοιπόν, κάμερα εδώ. Τώρα βλέπουμε ότι έχουμε, έχουμε δύο ώρες ήλιο. Θα μας δείξει την κάμερα. Δείξε. Πάμε. Τώρα φαίνεται η θερμοκρασία εδώ που λέει. Χοντρικά. 58,6. Μάλιστα, ναι, φαίνεται. Τώρα βάλουν τα γυαλιά, βάλουν τα γυαλιά τους. Θα βάλουν οι φακό. Όπα, έσβησε, έσβησε. Πάμε δεν πειράζει, πάλι. Δεν πειράζει. Άρα τώρα έχει 58,5 βαθμούς. Ναι, 58,5. Πατάμε εμείς εδώ. Το φωτάκι, κοιτάξτε. Τάκ. Ενεργοποιήθηκε. Και ενεργοποιήθηκε, τώρα είναι σαν να δουλεύει η αντίσταση. Φωτεινός παντογνώστης. Μέσα από την εφαρμογή μπορούμε να του βάλουμε όριο να μην περνάει το νερό από κάποιο όριο βαθμό και πάνω. Ωραία, να το δούμε λίγο πρακτικά τώρα αυτό. Αν μπορούμε. Λοιπόν, λέτε ότι αν η ιδανική θερμοκρασία μέσα τώρα στο Levit αυτό είναι να είναι 45 βαθμοί. Για να μπορέσουν δύο άτομα να κάνουν μπάνιο. Α, δύο άτομα κάνουν μπάνιο με 45, προλαβαίνουν. Με 45, με 45, ναι, αν έχουμε 120 λίτρα να καζάνι και μεγάλο πάνω. Καζάνι, ναι. Αυτό να... ναι, αυτό να πω ότι μπορούμε να το κάνουμε και στο θερμοσύμφωνα του παταριού και να του βάλουμε όριο να μην ανεβάζει πάνω από 45 βαθμούς. Ναι. Γιατί πολλοί τον ανάβουν και τον ξεχνάνε. Mm. Σωστά. Άρα εμείς με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε άμεσα πόσο χρόνο θα ανάψουμε το θερμοσύμφωνα. Ναι. Γιατί ναι, το... δεν το ελέγχουμε εμείς, το ελέγχει μόνο του. Το προγραμματίζουμε και ελέγχεται μόνο του. Ωραία, να ρωτήσω εγώ τώρα που έχω διάφορες απορίες. Υπάρχει δυνατότητα, ναι. Για τώρα ψάχνουμε να δούμε πώς θα εξοικονομήσουμε και, ναι, και ρεύμα, έτσι. Σωστά. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιούμε το ζεστό νερό του θερμοσύμφωνα για να λειτουργήσουμε το πλυντήριο των ρούχων? Ναι, υπάρχει τρόπος. Ωραία, μπορεί, να μπει, μπορεί να μπει. Εάν το πλυντήριό μας έχει διπλή παροχή, είναι, τα παλιά πλυντήρια είχαν δύο παροχές πίσω. Σωστά, σωστά. Εάν το πλυντήριο έχει διπλή παροχή, του δίνουμε μία ζεστό και μία κρύο και κάνει τη μίξη μόνο του, ανάλογα τι νερό χρειάζεται. Μάλιστα. Ωραία. Εάν το πλυντήριο δεν έχει διπλή παροχή, μπορούμε να βάλουμε στον ηλιακό εδώ πάνω μία βαλβίδα, η οποία δεν αφήνει να κατέβει νερό πάνω από τους βαθμούς που του έχουμε ρυθμίσει εμείς. Δηλαδή, 45, μπορούμε 50, να ρυθμίσουμε ένα. Ναι. Ναι, γιατί το πλυντήριο, αν φανταστείτε το καλοκαίρι με καύσωνα, μπορεί να κατεβάσει κάτω 90 βαθμούς και να καούμε και να μας χαλάσει το πλυντήριο. Γιατί το πλυντήριο, τα περισσότερα μέρη του είναι πλαστικά και μπορεί να πάθουν ζημιά, να στραβώσουν. Οπότε, οριοθετούμε το νερό που κατεβαίνει, ας πούμε, να έχει μέχρι 45-50 βαθμούς. Mm. Για δύο άτομα. Για το πλυντήριο, για το πλυντήριο με ρώτησε. Για ρούχα για δύο άτομα. Επειδή ναι, για να βάλει μια πλήση, ναι, ναι. Όλα αυτά που μας λέτε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτές οι μικρές παρεμβάσεις, τις αλλαγές που λέτε, διακόπτες κτλ. Κοστίζουν? Αυτό φανταστείτε ότι μπορεί να πάει γύρω στα 100 ευρώ να το φτιάξει ένας ηλεκτρολόγος. Mm. Ναι. Γιατί ο πελάτης δεν μπορεί να το φτιάξει. Ναι. Τα ωφέλη κοιτάμε στο μέλλον. Τα ωφέλη. Θα τα γλιτώσω ναι, λογικά τα ωφέλη όμως. Ναι. Ναι, μέσα σε. Εγώ σας λέω ότι μέσα σε 6 μήνες μπορεί να δεις να έχεις κάνει απόσβεση το νούμερο αυτό.
Ωραία, να ρωτήσω μόνο κάτι γιατί δεν το κατάλαβα εγώ, μάλλον. Εγώ δεν το κατάλαβα. Δείχνει λοιπόν στο κινητό 45 βαθμούς, ωραία, ότι έχει μέσα το νερό. Ναι. Από εκεί και δεν πέρα. Δεν πειράζουμε τίποτα, κάνουμε μπάνιο. Κάνουμε μπάνιο. Αν αυτό λέει 30, λέει, το ανάβουμε το θερμοσύφωνο από κάτω μέχρι να πάει 45 και το ξανακλίνει μόνο του. Ή το κλείνουμε εμείς. Ή κλείνει μόνο του αν το προγραμματίσουμε ή το κλείνουμε εμείς. Το παρακολουθούμε και το κλείνουμε. Παιδί μου, τι σου λέει. Το νερό του θερμοσύφωνα κατεβαίνει στο σπίτι με 80-90 βαθμούς. Και σου λέει ότι μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα σε άλλες συσκευές και κυρίως στη σωληνώση του σπιτιού. Ναι. Και, ναι, και μπορεί να καούμε κιόλας. Και να καείς βέβαια με τόση θερμοκρασία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν θέλουμε ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, έχουμε όλοι οι θερμοσύφωνες και οι ηλιακοί έχουν αυτόν εδώ το θερμοστάτη. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται, ναι. Λοιπόν, έχει από τον κατασκευαστή, είναι όλοι προγραμματισμένοι γύρω στους 70 βαθμούς. Βλέπετε εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορούμε να το γυρίσουμε. Αυτό είναι κάτι απλό που το κάνει και ο πελάτης, βέβαια, με πολύ προσοχή. Πού το πάμε? Και το πάμε γύρω στους 45. Οπότε, γυρνάμε από τη δουλειά, τον ανάβουμε και για κάποιο λόγο ξεχνιόμαστε. Ναι. Στους 45 θα σβήσει, δεν θα καίει ρεύμα. Δηλαδή, θα δουλέψει ένα τεταρτάκι. Αυτό σημαίνει και για του παταριού και για τους ηλιακούς. Οι 45 βαθμοί είναι ιδανικοί για δύο άτομα. Είναι ιδανικοί για δύο άτομα, αλλά. Μαζί να κάνουν μπάνιο χωρίς το ένα. Όχι, χωριστά. Για να κερδίσει χρόνο. Χωριστά, άμα κάνουμε μαζί είναι για τέσσερα. Θα πάει να βρει άλλη. Για να κερδίσουμε χρόνο. Δηλαδή, έτσι, Ελίκα, αν είσαι με τον οπερατέρ, θα μπείτε μαζί στην πανιέρα. Πώς θα γίνει? Όχι, ρε Μανούλα, μου είπαμε. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το ίδιο το εφαρμόζουμε και το χειμώνα, σε καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς? Το καλοκαίρι, αν έχουμε αυτό το σύστημα, καταρχήν αν έχουμε ηλιακό, θα χρειαστεί να τον ανάψουμε με το ρεύμα το πολύ για δύο μήνες. Ναι. Το βάταν έχουμε το χειμώνα, ας πούμε, που μπορεί και μια εβδομάδα να μην βγάλει καθόλου ήλιο με τη συννεφιά. Και αν έχουμε πολύ καλό ηλιακό, μπορεί να ζεστάνει νερό και με τη συννεφιά. Μάλιστα. Δηλαδή είναι κάποιοι με επιλεκτικούς συλλέκτες, δεν έχουν απόλυτα. Πάμε τώρα να πούμε ενεργοβόρες συσκευές. Άλλο μείζον θέμα. Κάτσε, μισό λεπτό, θα πάμε. Μισό λεπτό, γιατί τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Εδώ τώρα. Τι απορίες έχετε, παιδιά? Έχω εγώ απορίες. Καλά, έχουμε το θερμοσύμφωνα. Λίγο τον ηλιακό, να δούμε λίγο και τη συντήρησή του. Γιατί τώρα έχει και ένα κόστος αυτό. Συντήρηση. Έχω δει πολλούς να βάζουν κουβέρτες, να βάζουν πανιά, να βάζουν. Ναι, το καλοκαίρι. Κομμάτια από τέντες. Ναι, τι πρέπει να κάνουμε? Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι συντήρηση, αυτό είναι προληπτικές ρουτίνες. Το τζάμι, στο τζάμι. Ναι, πρέπει να σκεπάσουμε το τζάμι. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο πρέπει τον Ιούνιο που ξεκινάνε οι υψηλές θερμοκρασίες να ρίξουμε την απόδοσή του. Ωραία. Γιατί έχω δει θερμοκρασία καζανιού 90 βαθμούς. Ναι. Όλα αυτά ανεβάζουν πιέσεις. Μπορεί να του κατεβάζουν το προσδόκιμο ζωής, ας πούμε. Εκεί που είναι να κρατήσει 10 χρόνια, θα κρατήσει 7. Όλα αυτά όμως που κάνουμε, μπορεί να τον κάνουν να φτάσουν και 20, να φτάσει και 20 χρόνια ένας ηλιακός. Και αυτό κέρδος είναι, βέβαια. Σκεπάζουμε το καλοκαίρι να ρίξουμε την απόδοσή του. Ναι, και συντήρηση κάθε πότε κάνουμε? Άλλη συντήρηση, ναι, θα πρέπει κάθε 3 χρόνια περίπου να ανοίγουμε και να καθαρίζουμε μέσα τα υγρά του κυκλώματος. Αντιψυχτικά, τι θέλεις? Τα αντιψυχτικά, γιατί μαζεύει λάσπη και του κόβει απόδοση. Μάλιστα, λοιπόν. Και πρέπει. Ναι. Ναι, ναι. Πάμε ενεργοβόρες τώρα συσκευές. Πάμε να τις δούμε, ναι. Εντάχει, ποιες είναι αυτές? Ενεργοβόρες. Που είναι σε αναμονή. Σε αναμονή ή σε ενεργοβόρες? Ενεργοβόρες και μετά σε αναμονή, θα πούμε. Οι ενεργοβόρες είναι θερμοσύφωνας, κουζίνα, σίδερο. Πιστολάκι. Πιστολάκι. Δύο μαζί, ούτε μια χωρίστρα δεν κάνουμε. Έτσι, πιστολάκι είναι, εντάξει, είναι για 5 λεπτά, δεν είναι για πολύ, ναι. Αλλά είναι ενεργοβόρες. Βραστήρας. Όλες αυτές που έχουν αντιστάσεις, που μαζεσταίνουν κάτι. Τα ηλεκτρικά σώματα. Το στιέρα, αν είναι μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Όλα όσα έχουν αντιστάσεις και ζεσταίνουν είναι τα πιο ενεργοβόρα. Μάλιστα, θερματικά λοιπόν, σώματα. Θερματικά, ναι. Για φέτος δεν. Και σε αναμονή, τελειώνουμε σε αναμονή να τις βγάζουμε από την πρίζα. Όλα, κάτσε, ναι. Σε αναμονή έχουμε ωραίο βιντεάκι που έχει κάνει και να το δούμε. Νομίζω έχει ενδιαφέρον εδώ. Ρίστικο. Οπότε γιατί ευχαριστούμε και τα λέμε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετούμε. Ευχαριστώ. Το βλέπουμε. Είναι αλήθεια τώρα. Ποιος δεν ήθελε να μάθει πόσο καίνε όλες οι συσκευές που έχουμε μέσα στο σπίτι χωρίς να δουλεύουν? Πάμε να δούμε πόσο καίνε όλα αυτά. 48-51, βλέπετε ότι πηγαίνει 49-50-51. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
ότι οι συσκευές σε αναμονή την ημέρα σου καίνε μία κιλοβατόρα. Πάμε να βγάλουμε το air condition από την αναμονή. Είναι ένα air condition inverter. Για δείτε το air condition μόνο που ήταν στην πρίζα. Μόνο που ήταν στην πρίζα. 8-9 βατ. Τώρα τα 8-9 βατ. Θα πει κάποιος, ρε ψιλικατζή, 8-9 βατ, φίλοι μου, 10 βατ πόσο βγαίνει. Οι 100 ώρες είναι 1 κιλοβατόρα. Δηλαδή κάθε 5 μέρες το air condition, απλά που το έχεις στην πρίζα, σου καίει 1 κιλοβατόρα. Πάμε να βγάλουμε και αυτό, που είναι το ηχοσύστημα εδώ πέρα. 3. Αυτό το ηχοσύστημα στην αναμονή είναι 17 βατ. Είναι πιο πολύ και από το router που είπαμε είναι 12. Νόμιζα ότι ο μικροκυμάτων θα καίει περισσότερο. Και έχω μείνει άναυδος τώρα. Οπότε είδατε ποια σας καίνε ρεύμα. Ηχοσύστημα, πολύ, router, αν έχεις παλιά τηλεόραση. Μάλιστα. Εντάξει, είναι φοβερό πάντως, έτσι. Δεν τα παίρνουμε χαμπάρι αυτά. Όχι, όχι. Γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Έχουμε να δούμε γίνει μανιώδεις εδώ μεταξύ όλοι. Εγώ έχω φίλους τώρα, οι οποίοι αρχίζουν και ψάχνουν να δουν από πού θα γλιτώσουν. Πέντε λεπτά δεν έχει σημασία. Όσο μπορεί. Γιατί κάνεις τη σούμα στο χρόνο μετά. Υπάρχουν και οδηγίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ακριβώς για αυτό το λόγο. Υπάρχουν τρόποι, ρε παιδιά τώρα. Άμα έχεις, επειδή όλοι έχουμε πολύ μπριζά στο σπίτι και βάζουμε 5-6 συσκευές, φορτίζουμε. Σβήνεις το πολύ μπριζό. Αν κάτι. Άμα πάρεις με διακόπτη, το κλείνεις. Ακόμη και το φορτιστή, ρε παιδί μου, να βγάζεις το πολύ μπριζό. Το αφήνουμε όλοι σε ένα πολύ μπριζό και λες κάτσε να βάλω το κινητό. Ακόμη και αν δεν φορτίζει το κινητό, αυτό σου τρώει ρεύμα. Θα το δεις. Φοβερό.